Επανερχόμαστε στην παρούσα κυβέρνηση, βέβαια, με την ερώτηση για την αποστήρωση του Γενικού Νοσοκομείου. Στη δευτερολογία, αν χρειαστεί, μπορώ να πω πιο συγκεκριμένα, αλλά είχαμε κάνει αντίστοιχη επερώτηση και το 2018 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που αφορούσε το ίδιο θέμα. Μεταφέροντας παράλληλα την αγωνία και την καταγγελία ή τις καταγγελίες, αν θέλετε, των ίδιων των εργαζομένων στον χώρο της αποστήρωσης του Γενικού Νοσοκομείου για τα προβλήματα λειτουργίας της, τα οποία πλέον, εδώ και χρόνια δηλαδή, είναι άκρως επικίνδυνα και πολλές φορές εγκυμονείται ή μάλλον ενδεχομένως να προκύψει και κίνδυνος για τη ζωή τους. Συγκεκριμένα, τρεις κλίβανοι, 26 χρόνια λειτουργίας, με προδιαγραφές λειτουργίας 15 ετίας, που σημαίνει ότι εδώ και 11-12 χρόνια περίπου λειτουργούν πέραν των προδιαγραφών. Παράλληλα, εντοπίζονται τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παλαιότητα των πλυντηρίων της αποστήρωσης, αντίστοιχα των υδραυλικών εγκαταστάσεων, που προφανώς δημιουργούν προβλήματα στην ποιότητα, όπως οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρουν, στην ποιότητα δηλαδή αποστήρωσης, αντίστοιχα πολύμασης. Αφετέρου, και προβλήματα στα πλαίσια της συντήρησης αυτών των μηχανημάτων λόγω αυτών της παλαιότητας των εγκαταστάσεων, των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αντίστοιχα, το τελευταίο, πριν από 2-2,5 μήνες περίπου, η εταιρεία που είχε την ευθύνη συντήρησης, με έγγραφό της που κοινοποίησε στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, επικαλούμενη την πραγματικότητα εξάλλου της παλαιότητας του εξοπλισμού, ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον και δεν μπορούν να εξευρεθούν ανταλλακτικά, ενώ όταν χρειάζονταν και στο προηγούμενο διάστημα αξιοποιούνται μεταχειρισμένα από κλιβάνους οι οποίοι έχουν τεθεί, που έχουν αποσυρθεί. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τα ερωτήματα αν θέλετε είναι ανάμεσα η διοίκηση του νοσοκομείου, η Πέμπτη είπε, η Υγειονομική Περιφέρεια, το Υπουργείο, θα παρεύουν ώστε άμεσα να αντικατασταθούν οι κλίβανοι με αντίστοιχους σύγχρονες τεχνολογίες, να εγκατασταθούν παράλληλα νέα σύγχρονα πλυντήρια, στεγνοτήρια, θερμοσυγκολητικό μηχάνημα, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, και όλος παράλληλο απαραίτητος εξοπλισμός της κεντρικής αποστήρωσης του νοσοκομείου. Και φυσικά τα ζητήματα κάλυψης του προσωπικού, που οι ανάγκες και σε αυτό το τομέα, σε αυτό το χώρο, είναι τεράστιες, σε κλιβανείς, μεγάλες μάλλον, σε κλιβανείς και νοσηλευτικό προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ξέρω τα προβλήματα στο νοσοκομείο Λάρισας, τα οποία, όπως λέτε, είναι από πολύ καιρό. Για τον μεν κλίβανο πλάσματος, όπως ξέρετε, η όλη διαδικασία ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια. Το 2018 ξεκίνησε ο διαγωνισμός, ο οποίος διενεργήθηκε τελικά στις 6 Δεκάτου του 20. Ήταν ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την προλήθεια ενός κλιβάνου πλάσματος. Υπήρξε μια προσφυγή σε αυτό το διαγωνισμό. Και το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας στις 8 Τετάρτου του 2021 αποφάσισε να αποδεχτεί και να συμμορφωθεί με την απόφαση της ΑΕΠ και να επανελευθεί η διαγωνιστική διαδικασία με νέες τεχνικές προδιαγραφές. Εν τέλει, αυτή η προμήθεια του κλιβάνου πλάσματος, για το κλιβάνο πλάσματος μιλάω, μέσω της διαδικασίας ακυρώθηκε. Το ποσό που αντιστοιχούσε προσθέθηκε, όπως ξέρετε, στην προμήθεια του νέου εξομηνικού τομογράφου του νοσοκομείου. Και τέθηκε μεν ο κλίβανος πλάσματος στα μηχανήματα που πρόκειται να εγκριθούν από το ΕΣΠΑ, αλλά επειδή αυτό θα πάει κάποιο διάστημα, πρέπει να το απεντάξουμε από το ΕΣΠΑ και ήδη προχωράμε με προμήθεια από το νοσοκομείο. Άρα ο κλίβανος πλάσματος προχωράει και θα γίνει προμήθεια από το ίδιο το νοσοκομείο. Τώρα, όσον αφορά τον κλίβανο για την αναποστήρωση και τον πλυντήριο των ιατρικών εργαλείων, διενεργήθηκε στις 14 Πέμπτου του 2021 ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός. Η συνολική δαπάνη ήταν 139.500 με το ΦΠΑ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού κατέθεσε το πρώτο πρακτικό με ελέγχου δικαιολογητικών για τα δύο είδη την 1η Μαρτίου του 2022 και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στην 8η συνεδρίασή του, της 8η Μαρτίου του τρέχοντος έτους του 2022, ενέκρινε και το πρακτικό για τον κλίβανο αποστήρωσης και το αντίστοιχο για τον πλυντήριο ιατρικών εργαλείων και ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Τώρα, όσον αφορά
για το προσωπικό. Υπάρχουν 4 κλεπανείς, όχι 3, και 7 υπάλληλοι μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν παρατηρούνται προβλήματα στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω εδώ τα έγγραφα του Τμήματος της Απουσίας, θα τα καταθέσω και στα πρακτικά και να λάβετε και εσείς υπόψη τα όσα καταθέτουμε και με την επίκαιρη ερώτηση. Όμως θέλω να σας επισημάνω 1-2 πράγματα. Αυτή τη στιγμή είναι 3 κλίβανοι, επαναλαμβάνω. Το είδατε και στην ερώτηση. Δεν ξέρω πότε θα προμηθευτεί το νοσοκομείο του κλίβανου πλάσματος, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί και το καταλαβαίνετε, λειτουργείτε στα νοσοκομεία χρόνια, τι μπορεί να συμβεί όταν ένα τέτοιο μηχάνημα, αυξάνοντας τις πιέσεις του, τι ατύχημα μπορεί να δημιουργήσει, όχι μόνο για τους εργαζόμενους στην αποστήρωση που είναι κοντά δηλαδή στα μηχανήματα, αλλά στο συγκεκριμένο χώρο και όπως είναι η χωροθέτηση τέλος πάντων της αποστήρωσης, εκεί μπορεί και κίνδυνος άλλων ασθενών, διπλανών δηλαδή τμήματων που γειτνιάζουν με την αποστήρωση, ακόμη και συνοδών. Το απευχόμαστε με δυσάρεστες συνέπειες. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα ζητήματα όπως σας έχουμε καταθέσει και στα ερωτήματα. Τι θα γίνει και με τα πλυντήρια, τι θα γίνει και με το δίκτυο το πεπαλαιωμένο των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Και φυσικά το προσωπικό που μπορεί, όπως είπατε, εκ παραδρομής δεν σημειώθηκε, είναι 5 οι θέσεις που προβλέπονται, 4 είναι κατελημμένες, εμείς βάλαμε 3 γιατί η μία θέση είναι σε αναστολή του κλιβανέα τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα εμείς αναδείξαμε και καταγράψαμε τα προβλήματα όπως μας τα έδωσαν οι ίδιοι εργαζόμενοι και σε ό,τι αφορά το προσωπικό, το νοσηλευτικό που απαιτείται. Δείτε όμως, ενώ και οφείλω να το καταθέσω στη δημόσια συζήτηση, γιατί δημόσιος είναι ο διάλογος εδώ, ενώ κατατέθηκε η ερώτηση, η επίκαιρη ερώτηση για το θέμα αυτό και αναδείχθηκε, η διοίκηση αντί, και δεν είναι θέμα ζήτημα προσωπικό, αλλά δείτε τώρα, προχώρησε σε ένα, δική μου έκφραση, μπαράζ σε εισαγωγικά εκβιασμών και επίθεσης απέναντι στους εργαζόμενους της αποστήρωσης, πρώτον. Δεύτερον, από ό,τι ακούμε, προγραμματίζει ΕΔΕ για τις επιτροπές ή για την επιτροπή, η οποία, τη διαγωνιστική επιτροπή για κολλησιεργία του έργου της, όταν η ίδια η διοίκηση ή οι ίδιες οι διοικήσεις έχουν τη δυνατότητα να σταματούν κάποιους διαγωνισμούς για οποιοσδήποτε λόγους. Και εδώ στο συγκεκριμένο, από ό,τι μεταφέρεται, σταμάτησε η όλη διαδικασία με ευθύνη των όποιων διοικούντων του διαγωνισμού. Εσείς αναφέρετε άλλα ζητήματα, άλλα προβλήματα, ενστάσεις κτλ. Εδώ ήταν θέμα οικονομικό, γιατί λέει μεταφέρθηκε το κονδύλι που προορίζονταν για τους κλιβάνους. Λοιπόν, μεταφέρθηκε για την αγορά του αξονικού. Και τώρα τι, υπάρχει κονδύλι ή δεν υπάρχει κονδύλι? Και πότε θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, η ερώτηση είναι, βεβαίως είναι συγκεκριμένα τα ζητήματα. Εμείς περιμένουμε να μας πείτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και από τη διοίκηση προφανώς του νοσοκομείου, την Πέμπτη είπε, αλλά κυρίως από το Υπουργείο. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, πότε το νοσοκομείο, η αποστήρωση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας θα έχει καινούργια μηχανήματα, έτσι όπως μπαίνουν κλιβάνους, πλυντήρια κτλ., ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις λειτουργίας του νοσοκομείου, γιατί όπως καλά γνωρίζετε, η κάθε αποστήρωση σε κάθε νοσοκομείο είναι ραχοκοκαλιά του. Να σας απαντήσω. Μήπως εμπλέξαμε τα δύο πράγματα. Η αντικατάσταση του κλιβάνου πλάσματος, που είναι το πρώτο πράγμα που αναφερθήκατε και στο οποίο αναφέρθηκα και εγώ, είναι ένα ποσό 145.000 ευρώ, που σας είπα αυτό μετατέθηκε στην αγορά, που ήταν η συμφωνία με τη Siemens, αυτό μετατέθηκε στην αγορά, στην αναβάθμιση του αξονικού, για να αγοράσει το νοσοκομείο ένα καλύτερο αξονικό από αυτό που είχε προγραμματιστεί αρχικά. Γιατί αφού είχε καθυστερήσει τόσο πολύ και οι αξονικοί προχώρησαν σε τεχνολογία, αξίζει τον κόπο να πάρουμε ένα καλύτερο αξονικό για το νοσοκομείο. Άρα αυτή έγινε. Αυτός ο κλίβανος λοιπόν μπαίνει στις προμήθειες του νοσοκομείου και θα αγοραστεί σύντομα από το ίδιο το νοσοκομείο, για να
μην περιμένουμε το ΕΣΠΑ και πάμε πιο αργά. Ακριβώς γι' αυτό που λέτε, για να έχουμε σύντομα τον κλίβανο πλάσματος. Τώρα, όσον αφορά τον άλλο κλίβανο, η αντικατάσταση και η προμήθεια του νέου κλίβανου είναι ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία. Η ΕΔΕ, στην οποία αναφέρεστε, έγινε γιατί αν και η διαγωνιστική διαδικασία έπρεπε να έχει ένα πρακτικό για το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 14/5 του 2021 και το πρακτικό κατατέθηκε την 1η-3η του 2022. Γι' αυτό διενεργείται η ΕΔΕ. Δηλαδή, ο διαγωνισμός άργησε γιατί το πρακτικό άργησε 8-9 μήνες να κατατεθεί. Άρα, η ΕΔΕ αφορά αυτή τη διαδικασία και οι δύο διαγωνισμοί προχωρούν κανονικά. Ευχαριστώ.